Ο Μαραθώνιος Ναφπλίου και οι υπόλοιποι αγώνες συμπληρώνουν φέτος 5 χρόνια ζωής. Κάτι που σημαίνει ότι έχουν βάλει ήδη τη βάση, τα γερά θεμέλια για να γίνουν ένας θεσμός με μεγάλο μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την παρουσία σας. Να παρουσιάσω το πάνελ. Είναι στο κέντρο ο Δήμαρχος Ναφπλίων, κύριος Κοστούρος. Αριστερά του ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, ο κύριος Χιβιντόπουλος. Δεξιά ο Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, κύριος Παναγόπουλος. Και οι δύο πρωταθλητές μας που έχουν κερδίσει και στο παρελθόν τον αγώνα και θα δώσουν και φέτος με την παρουσία τους μια ιδιαίτερη νότα στο αγωνιστικό σκέλος, η πρωταθλήτρια των μεγάλων αποστάσεων Μάγδα Γαζέα και ο πρωταθλητής μας ο Γρηγόρης Κουλαρίκης. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα περισσότερο, ο Διευθυντής των Αγώνων, ο κύριος Παπαποστόλου, θα μας δώσει την πλήρη εικόνα για τον φετινό αγώνα που ασφαλώς δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό μέρος, αλλά έχει ένα μεγάλο εύρος δράσεων που σημαίνουν ότι και ο κοινωνικός και ο πολιτιστικός και ο τουριστικός ρόλος των διοργανώσεων αυτών μαζικής συμμετοχής ικανοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τον Μαραθώνιο του Ναφπλίου. Κύριε Παπαποστόλου, ο λόγος εσάς. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μαμουζέλο. Εγώ δεν έχω να προσθέσω περισσότερα πράγματα, θα τα πούμε στην συνέχεια. Πριν δώσω όμως το λόγο στον κύριο Δήμαρχο, θέλω να δούμε το σποτ της φετινής διοργάνωσης, που όπως γνωρίζετε είναι αφιερωμένη στο σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Εσύ σε ποια εκκίνηση θα είσαι την Κυριακή 4 Μαρτίου? Πάρε και εσύ μέρος στο Μαραθώνιο Ναφπλίου 2018. Απόλαυσε ένα τρίπτυχο άθλησης, διασκέδασης και πολιτισμού και στήριξε με τη συμμετοχή σου το Όραμα Ελπίδας. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει Μαραθώνιο και ημιμαραθώνιο δρόμο 5 και 2,5 χιλιόμετρων παράλληλα με πλήθος μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Εγγραφές στο www.nafpliomarathon.gr και στα γραφεία της Οργανωτικής Επιτροπής τηλέφωνο 27520-99085. Καλώντας όλους στις 4 Μαρτίου στην πόλη του Ναφπλίου να χαρούν μαζί μας και να τρέξουν, δεν ξεχνάμε ότι ο Μαραθώνιος είναι κατά πρώτον ένας αγώνας 42.195 μέτρων. Σε καμία περίπτωση δεν ξεχνάμε ότι αυτοί που έρχονται για να τρέξουν το Μαραθώνιο είναι αυτοί στους οποίους θέλουμε να δείξουμε τη μεγαλύτερη εκτίμησή μας, φτιάχνοντας έναν αγώνα ποιοτικό και για αυτούς αξέχαστο. Γι' αυτό θα τους καλέσω και φέτος σε μια διαδρομή που ξέρουν ότι είναι ιδανική και για αναψυχή αλλά και για ρεκόρ, να έρθουν να δείξουν ότι ο πέμπτος Μαραθώνιος αξίζει αυτή τη στιγμή τη θέση στην οποία βρίσκεται και στον ελλαδικό αλλά και στο διεθνή χώρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να καλέσω όλους τους επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο, να επισκεφτούν τον Ναφπλίο, να τρέξουν ή να δουν ένα υπέροχο Μαραθώνιο, ο οποίος εμένα τουλάχιστον και πιστεύω όλων, ειδικά του Δημήτρη του Κοστούρου που ήταν ένα όραμα δικό του, να πούμε ότι κάθε χρόνο θα είναι καλύτερος, κάθε χρόνο θα είναι ωραιότερος και κάθε χρόνο πιστεύουμε ότι θα τον επισκέπτονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Εύχομαι καλή επιτυχία, είμαι βέβαιος για αυτήν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Χιβιντόπουλο. Ο Μαραθώνιος του Ναφπλίου συνεργάζεται φέτος με ένα φορέα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσφέρει πολλά και σημαντικά στην ελληνική κοινωνία. Το Όραμα Ελπίδας, η κυρία Βαρβινογιάννη και οι άξιοι συνεργάτες της, πράγματι επαληθεύουν τον τίτλο της προσπάθειάς του. Προσφέρουν ελπίδα και μάλιστα ελπίδα ζωής. Αυτός είναι και ο λόγος που πιστεύω ότι κάθε μία και κάθε ένας από εμάς πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, προκειμένου να στηρίζουμε διαρκώς την προσπάθειά τους. Στο ΣΕΓΑΣ το γνωρίζετε. Έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε με το Όραμα Ελπίδας τόσο στο Μαραθώνιο όσο και στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Και αυτή είναι μια συνεργασία που όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά ελπίζουμε ότι θα διευρυνθεί και άλλο στα χρόνια που έρχονται. Αξίζει λοιπόν τον κόπο στις 4 Μαρτίου οι δρομείς να συνδυάσουν τη συμμετοχή τους σε έναν άρτιο λειτουργικά και οργανωτικά αγώνα
τη συμμετοχή του σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού και αθλητισμού που στείνεται στον Ναύπλιο με επίκεντρο και αφορμή τον αγώνα αυτό και βεβαίως την παρουσία τους σε μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας που τόσα πολλά μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη της. Καλή επιτυχία και στον αγώνα και σε όλους τους ευχαριστούμε. Ο Σύλλογος Όραμα Ελπίδα δημιουργήθηκε για να μπορέσει να αυξήσει τον αριθμό των Ελλήνων εθελοντών δοτών μυελού των οστών που στη χώρα μας ήταν ανεπαρκής αλλά σήμερα σιγά σιγά όμως αυξάνεται. Και είμαστε βέβαιοι ότι πολλοί συμμετέχονται στο μαραθώνιο αλλά και κάτοικοι της Αρμολίδας θα θελήσουν να ενταχθούν σε αυτό το παγκόσμιο δίκτυο προσφοράς, να εγγραφούν στο Όραμα Ελπίδας και ίσως κάποτε να μπορέσουν να προσφέρουν ζωή με έναν πολύ απλό και εύκολο τρόπο σε έναν ασθενή, μικρό ή μεγάλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε κύριε Γαχάρκο, μείνετε εδώ. Ναύπλιο, όπως το γνωρίζουμε όλοι, είναι ένας πολύ όμορφος τουριστικός προορισμός, αλλά στις 4 Μαρτίου θα γίνει ακόμη ομορφότερος, αφού όλοι οι δρομοί θα αναδείξουν τις ομορφιές του μέσα από το τρέξιμο. Όλη η πόλη θα γεμίσει από χρώμα, υγεία, χαμόγελα και ζωντάνια. Και από εκεί πέρα θα ήθελα από την πλευρά μου να προσκαλέσω όλους τους πολίτες του Ναυπλίου να βγουν στον δρόμο, να χειροκροτήσουν και να βοηθήσουν την προσπάθεια που θα κάνουν οι αθλητές μας και γιατί όχι να παρακινηθούν την επόμενη χρονιά και αυτοί να συμμετέχουν σε κάποιον αγώνα δρόμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την Μάγδα την Γαζέα. Καλημέρα και από μένα. Πέμπτη χρονιά φέτος στο Ναύπλιο, πέμπτη σερή χρονιά. Αυτή η διοργάνωση είναι ανελιπώς στο προσωπικό μου καλεντάρι και θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι στο πρόγραμμα σχεδόν όλων των δρομέων της Ελλάδος, ένας πανέμορφος αγώνας. Είναι ένα πολυαθλητικό event θα έλεγα καθώς ουσιαστικά έχουμε 4 διαφορετικούς αγώνες, το μαραθώνιο, το ημαραθώνιο, το πεντάρι, το δυομισάρι, είναι ένα πρωινό γεμάτο με αθλητισμό, γεμάτο με δρομικά αγωνίσματα, γεμάτο με διαδρομές και είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις πόσο πραγματικά όμορφο είναι αυτό που συμβαίνει γύρω αυτό που λέμε δρομικό κύμα, το βλέπεις να ξεχύνεται στον Ναύπλιο. Θέλω να ευχαριστήσω ξανά όλους τους φορείς που ενισχύουν τη διοργάνωση, τους διοργανωτές και βεβαίως να ευχηθώ καλή τύχη, καλή δύναμη και καλή τύχη σε όλους τους συναθλητές μου που θα αγωνιστούν με στόχο είτε κάποιο ρεκόρ είτε απλά να διασκεδάσουν, να περάσουν καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Βιλόρη τον Σκουλαρίκη. Εγώ θα ήθελα και τον κύριο Πετρόπουλο που τον πέρασα στην πορεία και τον κύριο Χριστοδούλου, μετά τον κύριο Πετρόπουλο, να μας πούνε δύο κουβέντες πώς βλέπουν σαν τρίτη, γιατί εμείς πολλές φορές ευλογούμε τα γένια μας τη διοργάνωση. Κύριε Πετρόπουλο, έλα. Το κέντρο εικών σπουδών του Χάρβαρντ είναι στο Ναύπλιο 10 χρόνια. Συμπληρώνουμε 10 χρόνια, εορτάζουμε τον Ιούνιο τα γενέθλιά μας. Στο μέσο της πορείας μας γνωρίσαμε τον μαραθώνιο, τον αγκαλιάσαμε και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναφέρατε είναι συμπλήρωμα, συμπλήρωση και συνέχεια του πολιτιστικού προγράμματος το οποίο πρότεινε ο κ. Δήμαρχος. Είμαστε δηλαδή σύμμαχοι και συναθλητές σε αυτή την πολιτισμική εκπαιδευτική σκηταλοδρομία. Καλησπέρα και καλή σας ακούστε σε όλους. Συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή. Στον αξιότιμο κύριο Δήμαρχο, πρέπει να αποδείξω ότι ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει τη διαφοροποίηση στον Ναύπλιο, όχι για να τον τενέσω, απλώς γιατί έβαλε μερικές νότες χαράς και νότες ελπίδας μέσα από το Όραμα Ελπίδα, το οποίο η κυρία Βαρδινογέννη έχει κάνει εξαιρετικό έργο, πραγματικά πολύ σεβαστό. Γιατί το θέμα δεν είναι να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους που πηγαίνουν καλά, πρέπει να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους που έχουν δυσκολίες στη ζωή. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι η πέμπτη χρονιά φέτος που ξεκινήσαμε την οικογένεια Χριστοδούλου. Και η οικογένεια Χριστοδούλου, τους χυμούς οικογένεια Χριστοδούλου, διότι επεξεργαζόμασταν 14 ελληνικά φρούτα. Αλλά ξέρετε, μέσα από αυτή τη χαρά είπαμε να συμμετέχουμε στα πρώτα μας βήματα μέσα σε αυτή τη διοργάνωση.
γιατί θέλουμε να γεμίσουμε χαρά. Για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία, εκτός από την οικογενειακή χαρά, να έχουμε και μια επαγγελματική χαρά μαζί με όλους τους συνοδικούς αθλητές. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε τον κύριο Μαμποστόλου, ο οποίος μεταλαμπαδεύει λοιπόν αυτή τη χαρά μέσα από αυτό το πνεύμα και αυτό το όμορφο κλίμα που δημιουργεί και μας κάνει να νιώθουμε όλους πολύ χαρούμενοι και πολύ ευτυχισμένοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.